Εθνική Εορτή Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που δεν ήξερες. Με αφορμή την Εθνική Εορτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ουκρανική πηγή αναφέρει τέσσερα ενδιαφέροντα πράγματα για την εμπλοκή του Ουκρανικού στρατού στον πόλεμο με τη Ρωσία. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στη χώρα. Για το Κίεβο, είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές, δεδομένου του πλήρης κλίμακας πολέμου που διαδραματίζεται σε μέτωπα όλης της χώρας. Η μέρα γιορτάζεται αυτή την ημερομηνία, διότι στις 6 Δεκεμβρίου του 1991, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το δίκαιο της χώρας σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της. Τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο στρατό της χώρας ήταν η άμυνα του έθνους, η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας κτλ. Τώρα, με αφορμή αυτή την σπουδαία για τους Ουκρανούς μέρα, η ουκρανική σελίδα Envy δημοσίευσε κάποια δεδομένα σχετικά με τον εν εξελίξει πόλεμο με την Ρωσία. Για να τα δούμε. Ξεκινάμε με το ότι το 96% των Ουκρανών εμπιστεύονται τις ένοπλες δυνάμεις. Παρά το γεγονός πως το 2014 η Ρωσία κατέλαβε την Κρυμαία και εισέβαλε στον Ντονμπάς, ο Ουκρανικός λαός φαίνεται να εμπιστεύεται τις ένοπλες δυνάμεις του περισσότερο από κάθε άλλον παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στα τέλη του Οκτωβρίου του 2022, το 96% των Ουκρανών δείχνει εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σύμφωνα με την Envy, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη έρευνα κοινωνικού Ινστιτούτου. Πίσω στο καλοκαίρι του 2022, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε δεδομένα που αναφέρουν πως 1 εκατομμύριο ένστολοι άνθρωποι εμπλέκονται στο τομέα άμυνας και ασφάλειας της Ουκρανίας. Από αυτούς, 700.000 είναι στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, 60.000 εκπροσωπούν την συνοριοφυλακή της Ουκρανίας, 90.000 είναι μέλη της Εθνοφρουράς και 100.000 εργάζονται στην εθνική τους αστυνομία. Πριν την εισβολή στον Ντονμπάς το 2014, η σελίδα Envy αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προσμετρούσαν 140.000 ανθρώπους. Η μισή από αυτούς στον στρατό Ξηράς. Το κύριο τμήμα του Ουκρανικού στρατού είναι προφανώς ο στρατός Ξηράς, ο οποίος σύμφωνα με επίσημη σελίδα του Κιέβου διαθέτει την μισή μαχητική ισχύ από όλες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο στρατός Ξηράς τους περιλαμβάνει μηχανοποιημένες μονάδες, πυραυλικά και πυροβολικά στοιχεία, την αεροπορία στρατού, αεράμινες, ειδικές δυνάμεις, υλικοτεχνική υποστήριξη και ταξιαρχίες εδαφικής άμυνας. Στις 12 Δεκεμβρίου θα γιορταστεί αποκλειστικά αυτό το τμήμα του στρατού. Τέλος, έχουμε ένα στοιχείο σε σχέση με τις απώλειες των Ρώσων. Και κλείνουμε λοιπόν με κάτι λίγο πιο αμφιλεγόμενο. Σύμφωνα πάντα με αναφορές της Ουκρανικής Envy, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας μέσα σε ένα μόνο μήνα κατάφεραν να προξενήσουν περισσότερες απώλειες στον ρωσικό στρατό από όλες τις απώλειες που υπέφερε η Σοβιετική Ένωση κατά την δεκαετή εμπλοκή της στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, μόνο τον Νοέμβριο σκοτώθηκαν 17.000 Ρώσοι. Επικαλούμενοι επίσημα δεδομένα, η Σοβιετική Ένωση έχασε 15.000 στρατιώτες μεταξύ 1979 και 1989 στο Αφγανιστάν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.